Κυρία Βαλαβάνη, να μπούμε λίγο στις ανησυχίες των γονιών, γιατί μέσα από εσάς πάμε τώρα να τις καταγράψουμε. Έχουμε το δεδομένο ότι την περσινή χρονιά κυρίως τα παιδιά, οι μαθητές του Δημοτικού, τήρησαν τα μέτρα και όπου υπήρξε κάποιος πυρήνας διασποράς ήταν μικρός στα δημοτικά. Δεν είχαμε δηλαδή δεν είχαμε το αποτέλεσμα να κλείσουν πολλά δημοτικά από τη διασπορά του κορονοϊού, κάτι το οποίο όμως έγινε σε επίπεδο γυμνασίων λυκείων. Εσείς τώρα τι βλέπετε με την πρώτη εβδομάδα του ανοίγματος των σχολείων? Ναι, καταρχήν να σας θυμίσω ότι και πέρυσι τα σχολεία μείνανε πολύ λίγο διάστημα ανοιχτά. Οπότε δεν είναι και μέτρο σύγκρισης. Απλώς το λέμε γιατί ήταν άδικο για τους μαθητές του Δημοτικού, γιατί δεν υπήρχε διασπορά στα σχολεία των Δημοτικών. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή μεγάλη αγωνία των γονιών μαζί, συνοδευόμενοι και με τη χαρά που υπάρχει, γιατί καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και πέρυσι, το διαζώσεις, η διαζώσεις εκπαίδευση είναι αναντικατάστατη και υπήρχε ανάγκη. Η αγωνία αυτή τη στιγμή των γονιών είναι στο ότι φαίνεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια με κλειστά σχολεία, αυτό που λέγαμε αρέωση μαθητών ανατάξει, δεν πάρθηκε υπόψη. Δηλαδή, μια σειρά από μέτρα που είχαμε προτείνει, που πραγματικά θα βοηθάγανε και στο μαθησιακό κενό με δύο χρόνια κλειστά σχολεία, η κυβέρνηση. Φαίνεται δηλαδή και στους γονείς ότι δεν το έλαβε υπόψη της καθόλου αυτό. Φαίνεται ότι ανοίγουν με ένα πρωτόκολλο που, επιτρέψτε να σας πω, είναι λίγο λάστιχο. Δηλαδή το 50 συν ένα μαθητές, αν θα κλείσει ένα τμήμα, μαζί και με την καθαραβιότητα των τάξεων, δυσκολεύει και δείχνει αγωνία στους γονείς. Σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια μικρά εκπαιδευτικά κενά που λένε ότι θα καλυφθούν, αλλά υπάρχουν ώρες κενές σε σχολεία που θέλουμε άμεσα να καλυφθούν, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορεί να υπάρξει κενό μετά από δύο χρόνια πανδημία. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στο γεγονός ότι το τέταρτο κύμα, όπως λένε και οι επιστήμονες, χτυπάει πιο πολύ μικρούς μαθητές. Και φυσικά θα συμφωνήσω ότι ο εμβολιασμός είναι βασικό, αλλά δεν είναι η μόνη προστασία αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός. Εμείς λέμε ότι αυτό που λέγαμε και από πέρσι, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ, rapid, έξω από κάθε σχολική μονάδα. Η πρόληψη είναι αυτή που θα μας καλύψει σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα της, το να μην επιταχυνθεί. Τα δύο self-test την εβδομάδα, λέτε, δεν είναι αρκετά, κυρία Βαλαβάνη? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς αυτό που λέμε είναι να είναι μαζικά έξω από κάθε σχολείο με ευθύνη του ΕΟΔΗ και όχι με ευθύνη ατομική της κάθε οικογένειας. Επίσης, αυτό που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν self-test. Είναι λοιπόν στην προσωπική ευθύνη, στην ατομική ευθύνη που λέμε εμείς για άλλη μια φορά του γονιού, αν θέλει να του κάνει ή όχι. Να το κάνει έξω, λέτε, ή όχι με δικό του, με τη δική του δαπάνη. Ναι, ελάτε, κύριε Βαλαβάνη, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, πάντως επιτρέψτε μου, επειδή ακριβώς υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με τον εμβολιασμό και προς τους γονείς, να σας εξηγήσω κάτι και μας έρχεται κιόλας σαν ομοσπονδία, ότι αν είχε σχεδιαστεί διαφορετικά ο εθελοντικός μαζικός εμβολιασμός και έχει επιταχυνθεί στους μαθητές, θα λειτουργούσε διαφορετικά. Ναι. Οι γονείς όντως έχουν πολλές αγωνίες και προβληματισμούς, αλλά αν υπήρχε σε κάθε σχολείο, αν γινόταν κάθε σχολείο εμβολιαστικό κέντρο με μονάδες που θα παρακολουθούσαν τα παιδιά μας και μετά τον εμβολιασμό για ένα διάστημα, γι' αυτό λέγαμε και εμείς σχολική νοσηλευτά στα σχολεία, που υπήρχε μια εξατομίκευση σε κάθε μαθητή, θα πειθόντουσαν όλοι οι γονείς, γιατί οι αγωνίες έχουν μια βάση. Καλά, έρχεται και πιο κοντά ο γονέας μητέρα-πατέρας με τον υγειονομικό και υπάρχει μια άλλη σύνδεση. Όμως, και σύνδεση, να σας πω, κυρία Βαλαβάνη, επειδή έχει γίνει η συζήτηση με τα σχολεία. Αυτό η συζήτηση αυτή. Είναι χιλιάδες οι σχολικές μονάδες. Είναι πρακτικά αδύνατο έξω από κάθε πόρτα σχολείου να υπάρχει επιτελείο του ΕΟΔΗ. Εκεί ακριβώς λέμε ότι αυτή τη στιγμή το αδύνατο είναι η χρηματοδότηση για την παιδεία. Εκεί ακουμπάνε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαλαβάνη, κύριε Μαζάνη, κύριε